Για πάμε λίγο στο δημογραφικό σήμερα, διότι ο εξαιρετικός στο να καταγίνεται χρόνια τώρα με το θέμα και με βιβλίο, ο κύριος Αναστάσιος Λαβρέτζος, έχει συγκεντρώσει στοιχεία και δίνει και μία πτυχή πέρα από τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία για την απογραφή του 21, που επισημοποίησε τα στοιχεία στα τέλη του 22, αποπληθωρίζοντας λίγο τις ειδήσεις, στράφηκε και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου στο τι συμβαίνει στην περιφέρεια της χώρας, όπου η κατάσταση είναι ακόμη πιο δραματική από τα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα. Και μπορεί στο Ηράκλειο να υπήρξε ένα αίσθημα έτσι αισιοδοξίας για την αύξηση πληθυσμιακά, όμως η εικόνα που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού είναι δραματική, χωρίς να εκπλήσει κανέναν, αλλά δεν βλέπουμε και ενέργειες να γίνονται. Καλημερίζω τον κύριο Λαβρέτζο. Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλή χρονιά σε όλους τους φίλους. Λοιπόν, είναι τόσο δραματική η εικόνα, ιδίως στην περιφέρεια? Κοιτάξτε, οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι. Δεν είναι αυτά που δημοσιεύω, είναι στοιχεία της Ελστάτ επίσημα. Είναι τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελστάτ στο τέλος του χρόνου και αφορούν τον νόμιμο πληθυσμό. Το καλοκαίρι είχε δημοσίευσει προσωρινά στοιχεία για τον μόνιμο πληθυσμό. Να πούμε τη διαφορά, έτσι, νόμιμο και μόνιμο. Νόμιμος ναι, είναι αυτός που... αυτό που λέμε νόμιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός δημοτών κάθε δήμου που έχουν την υπηκότητα της χώρας και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Ενώ μόνιμος είναι όλοι. Είτε έχουν είτε δεν έχουν την υπηκότητα. Ναι, μάλιστα. Είναι αυτοί ανεξαρτήτως ηθαγένειας και λοιπά, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε μια περιφέρεια. Μάλιστα. Υπάρχουν μόνο μικροδιαφορές, αλλά είναι ενδιαφέρον γιατί εδώ, σε αυτόν τον πληθυσμό, είναι αυτοί που έχουν την υπηκότητα. Άρα, πιθανώς, αν έχουν κατασταθεί μετανάστες ή κάποιοι άλλοι, δεν λαμβάνονται υπόψη. Βέβαια, η εικόνα που μας δίνουν αυτά τα οριστικά αποτελέσματα για το νόμιμο δεν διαφέρει σημαντικά από αυτά που είχαμε και για το καλοκαίρι. Η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή, έχουμε μια σημαντική μείωση πληθυσμού στην περιφέρεια. Και μάλιστα είναι, θα έλεγα, εντυπωσιακό ότι αν πάρει κανείς την αλυσίδα των μεθοριακών νομών της χώρας στη Βόρειο Ελλάδα, θα δει ότι τα ποσοστά είναι πολύ αρνητικά. Θέλετε να μας δώσετε... Θα σας δώσω λοιπόν 10 αριθμούς, που είναι 10 νομοί της Βόρειο Ελλάδος, είναι στα σύνορα. Όλοι έχουν συνοριακή σχέση, δηλαδή είτε με τα Σκόπια, είτε με τη Βουλγαρία, είτε με την Τουρκία. Και έχουμε το εξής, την εξής εικόνα. Πάντα να ξεκαθαρίσω, μιλάμε για νόμιμο πληθυσμό, απογραφή είναι του 2021 σε σύγκριση με την απογραφή την προηγούμενη του 2011. Έχουμε λοιπόν νόμος Καστοριάς, μείον 6%. Φλόρινα, μείον 10%. Πέλα, μείον 9%. Κιλκής, μείον 13,2%. Νόμος Σερών, μείον 15%. Μείον 15 οι Σέρες. Μείον 15. Δράμα, μείον 12%. Στην Ξάνθη, λόγω του ότι υπάρχουν και πληθυσμοί μουσουλμανικοί, υπάρχει μια διαφορά δημογραφική εκεί, έχουμε μόνο μείον 3%. Στη Ροδόπη έχουμε μείον 6,3%. Παρότι έχουμε και εκεί μουσουλμανικό και εκεί, πληθυσμό. Ναι. Εντάξει, δεν διαφέρουν, ξέρετε, σημαντικά αριθμοί γεννησιών. Και στο νομό Εύρου έχουμε ένα μείον 8%. Το νομό Εύρου τον έχω επισημάνει ιδιαίτερως και με ένα από τα βιβλία μου που έχω κάνει ειδική ανάλυση για τη Θράκη. Ο νομός βρίσκεται σε μια δημογραφική κατάρρευση τις τελευταίες 3 δεκαετίες, με μια μείωση που κυμαίνεται κοντά στο 47% από το σουφλί μέχρι τα δίκαια, μέχρι δηλαδή το άκρο του νομού, και τώρα εμφανίζεται ένα πρόσθετο μείον 8%. Και ο αρνητικός πρωταθλητής βεβαίως είναι ο νομός Γρεβενών, με 16,3% μείωση. Συνολικά λοιπόν, αν δει κανείς αυτούς τους νομούς που παραθέτω, υπάρχουν και άλλοι, μπορεί να δει κανείς μειώσεις και σε άλλους νομούς, στην Ημαθία και λοιπά, πιο εσωτερικούς. Αλλά έχει σημασία, γιατί εδώ μιλάμε για τους νομούς που είναι στα σύνορα της χώρας. Δηλαδή δεν μπορείς να κρατήσεις μια συνοριογραμμή με μια τέτοια αθνίσκουσα δημογραφία. Είναι τόσο απλό, τόσο ξεκάθαρο. Έχεις μια συνολική μείωση πληθυσμού σε αυτούς τους νομούς που ανέφερα κατά 10% στη δεκαετία. Κατά 10%. Ναι, και βέβαια αυτό δεν είναι κάτι που σταματά εδώ. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για περιοχές οι οποίες δημογραφικά έχουν
αποψηλωθεί από τους νεανικούς τους πληθυσμούς επί δεκαετίες. Άρα είναι περιοχές με σχετικά υψηλές μέσες ηλικίες, γυρασμένη νομή. Και ουσιαστικά έχουμε μία ύπαιθρο, να το θέσω έτσι ξεκάθαρα, η οποία βαίνει προς ερήμωση. Τώρα δίνεται τρεις διαστάσεις στο δημογραφικό. Ναι. Θέλετε λίγο να μου πείτε ποια είναι τα τρία βασικά ευρήματα? Η μία είναι ξεκάθαρη, αυτή που λέμε πάντα, η συνεχής αριθμητική μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτή τη δεκαετία μπήκαμε για τα καλά στη δημογραφική κατηφόρα, που από εδώ και μπρος ήταν συνεχής και η οποία με βάση τις πρόσφατες, εντός του 2022 δημοσιεύτηκαν πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΗΕ, αν οι δημογραφικοί δείκτες μείνουν αμετάβλητοι όσοι έχουν, αυτό μας οδηγεί σε έναν μέσο εκτιμούμενο πληθυσμό στο τέλος του αιώνα κοντά στα 6,4 εκατομμύρια, ένα πληθυσμό που θα είναι και βαθιά γυρασμένος. Η δεύτερη διάσταση, που έχει να κάνει πλέον με το ποιοτικό στοιχείο, την ηλικιακή κατανομή, είναι, όπως καταλαβαίνει κανείς, η άλλη όψη της υπογεννητικότητας, που είναι η βαθιά γύρανση του ελληνικού πληθυσμού. Πάλι με πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ, το 2021 η Ελλάδα είναι η χώρα με τον πέμπτο πιο γερασμένο πληθυσμό στον κόσμο, μια μέση ηλικία 44,7 χρόνια. Αυτό είναι ένα ακόμα δραματικό στοιχείο. Και το τρίτο βεβαίως, το οποίο σχολιάσαμε ήδη εξ αρχής και το οποίο συνήθως μας διαφεύγει, είναι ότι η δημογραφική κατάρρευση ξεκινάει, ξεκάθαρα φαίνεται αυτό από τα αποτελέσματα της απογραφής, ξεκινάει από τη γυρασμένη και επί δεκαετίες εγκαταλελειμμένη ελληνική περιφέρεια. Άρα εδώ έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα, διότι δεν είναι μόνο η δημογραφική μείωση, είναι και η γύρανση. Ναι, είναι το ηλικιακό και είναι και το γεωγραφικό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Εννοείται αυτό που μας είπατε προηγουμένως για τις παραμεθόριες κατά βάση περιοχές. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα, θα σας πει κάποιος, με βάση αυτά τα στοιχεία είναι προφανές ότι η δημογραφική στρατηγική δεν έχουμε, αλλά το δημογραφικό είναι αυτό που είναι η συνισταμένη μια σειράς προβλημάτων και ανεπαρκειών της χώρας. Κάνω λάθος? Θα συμφωνήσω και να το πω και από την αρχή αυτό, ότι σηματοδοτεί και ανεπάρκειες της κοινωνίας αλλά και των πολιτικών ηγεσιών. Και η κοινωνία έχει ευθύνη για αυτή την εικόνα και δεν κάνω τον κριτή των άλλων, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου σε όλα αυτά που λέω, αλλά και η πολιτική ηγεσία ως ηγεσία έχει τη μέγιστη ευθύνη. Και έχει τη μέγιστη ευθύνη γιατί είμαστε στην 11η χρονιά ορατής μείωσης του ελληνικού πληθυσμού. Αν βάλει κανείς κάτω στη δεκαετία που πέρασε μόνο τη διαφορά γεννήσεων θανάτων, έχει μία μείωση του ελληνικού πληθυσμού κατά 450.000. Είμαστε λοιπόν στην 11η χρονιά, κανείς στην Ελλάδα πλέον δεν δικαιούται να μην γνωρίζει, και το πολιτικό σύστημα επί της ουσίας δεν έχει κάνει τίποτα για το δημογραφικό. Κάποια λίγα μέτρα, ένα επίδομα για τη γέννηση παιδιού, μια ελάφρυνση για το ΦΠΑ, κάποιες ελαφρύνσεις τώρα δίνονται για τα στεγαστικά στους νέους ανθρώπους. Είναι όμως, εντάξει, θετικά είναι αυτά, αλλά είναι απολύτως ανεπαρκή για ένα τέτοιο πρόβλημα τέτοιας έκτασης και τέτοιου βάθους. Άρα χρειάζεται μια άλλη στρατηγική, που θα είναι στρατηγική και σχεδιασμός ανάπτυξης για την ίδια τη χώρα και αναπεριφέρεια. Σωστά? Σωστά. Και εδώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το πρόβλημα του δημογραφικού ξεκινάει από την ώρα που θα βάλουμε στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης το δημογραφικό ως το υπαριθμόν ένα εθνικό ζήτημα. Τα κόμματα δεν το έχουν κάνει αυτό. Δεν έχουν κάτι σε ένα τραπέζι να το συζητήσουν. Ούτε έχουν σκεφτεί αν θα εφαρμόσουν μια δημογραφική πολιτική. Πρέπει πρώτα να γίνει αυτό. Πρέπει μετά να δημιουργηθούν οι θεσμικές και τεχνοκρατικές δομές που θα χειριστούν ένα τέτοιο σχέδιο δημογραφικό, που θα πρέπει να έχει βάθος χρόνου και να το εφαρμόσουν όλοι διακομματικά. Και βέβαια θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το δημογραφικό δεν λύνεται ως ένα άθροισμα επιδοματικών μέτρων. Λύνεται με ένα σύνολο πολιτικών που θα έχουν ως επίκεντρο τους το θέμα, και ένα τμήμα αυτών των πολιτικών, μια και μιλήσαμε για την περιφέρεια, είναι προφανώς ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τις εγκαταλελειμμένες περιφέρειες της χώρας. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Γιάννης από την Αθήνα, αφού στέλνει την καλημέρα του. Μήπως έχουμε στοιχεία για το ποσοστό μείωσης των νόμιμων κατοίκων της χώρας στην ηλικιακή ομάδα από 18 έως 25? Κοιτάξτε, αυτά τα στοιχεία δεν τα έχει ακόμα. Πιστεύουμε ότι όσο περνά καιρός θα δημοσιεύει και άλλα στοιχεία Ελστάτ.
όταν προκύψουν, εγώ θα τα δημοσιεύσω, δηλαδή θα δώσω και άλλα στοιχεία. Mm-hmm. Η εικόνα μου είναι γνωστή, δηλαδή δεν αλλάζει. Μια και μου λέτε όμως για ηλικιακές κατανομές, θα σας πάω στις προβολές, γιατί τις μελετούσα πρόσφατα. Θα σας πω λοιπόν δύο στοιχεία τα οποία θα κάνουν μεγάλη εντύπωση. Ο ΙΕ θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχει μια ειδική υπηρεσία πληθυσμιακών εκτιμήσεων και προβολών, ας πούμε, και κάθε χρόνο δημοσιεύει μια έκθεση. Έχουμε λοιπόν αυτό που λέμε World Population Prospects, δηλαδή οι προοπτικές του παγκόσμιου πληθυσμού για το 2022. Προσέξτε τώρα τι εικόνα δίνει για την Ελλάδα. Το 2050, εάν πάρουμε την ηλικιακή ομάδα ηλικίας 20 ως 64, μιλάω πάντα για το 2050, είναι προοπτική αυτό που δίνω, και συγκρίνουμε αυτή την ομάδα με εκείνους που θα είναι συνταξιούχοι τότε, θα δούμε ότι για 10 εργαζόμενους θα αντιστοιχούν 7 συνταξιούχοι. Δεν ξέρω. Απίστευτο. Αν αυτό απίστευτο. Είναι σαφές, νομίζω μιλάει για κατάρρευση του συστήματος ασφάλισης. Λέει εδώ άλλος ακροατής, σας βάζω και τα ερωτήματα των ακροατών, ο φίλος ο Δημήτρης. Εκτός από το ότι θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Λαβρέτζο που ασχολείται με το ίσως πιο ουσιαστικό θέμα της χώρας, κεντρικό θέμα, θα ήθελα να επισημάνω όμως ότι με την τελευταία ειδικά απογραφή τα έχουν κάνει λίγος πολύ μαντάρα και πιθανότατα τα στοιχεία να είναι λυπή. Τι εννοώ, λέει ο φίλος. Έχω εξαμελή οικογένεια. Το 2021 κατοικούσα στο Γάζι, στο Δήμο Μαλεβιζίου, εδώ. Ομολογώ ότι με την ηλεκτρονική απογραφή δεν ασχολήθηκα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι και κανείς δεν πέρασε από την οικία μου να κάνει απογραφή. Είμαι ο μόνος. Είναι πολύ σωστή αυτή η επισήμανση. Εγώ και στα άρθρα μου που έχω γράψει το σχολιάζω. Υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων αυτής της απογραφής. Όπως έχω πει και άλλη φορά όμως, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σχολιάσουμε πάνω στα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύει το ελληνικό κράτος. Mm. Και εδώ έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Το πρώτο είναι ότι η γενική εικόνα δεν θα αλλάξει πολύ. Αν δηλαδή γίνουν κάποιες διορθώσεις, ναι, ναι, δεν θα αλλάξει πολύ. Και το λέω για τον εξής λόγο. Για κάποιον που παρακολουθεί, εγώ παρακολουθώ ετησίως τα δελτία τα απογραφικά που βγάζει με γεννήσεις, θανάτους κλπ. Η Ελστάτ τα δημοσιεύει αρχές φθινοπόρου πάντα. Η εικόνα λοιπόν που παίρνουμε τώρα από την απογραφή είναι συμβατή, είναι η αναμενόμενη που έχουμε από τα ετήσια δελτία. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι αν το ελληνικό κράτος για το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα δεν μπορεί να έχει αξιόπιστα στοιχεία για να δούμε πώς θα αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και πώς θα το λύσουμε, είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο θα πρέπει να ασκηθεί κριτική. Σωστή. Θα πρέπει να ντρέπονται για αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η απάντηση. Σωστή παρατήρηση. Ο φίλος ο Νίκος από το Λονδίνο στέλνει την καλημέρα του και λέει χρήσιμα αλλά και λυπηρά στοιχεία. Μήπως κύριε Λαβρέτζο, έχουμε δημογραφικά στοιχεία, μου γράφει εδώ, για τις γειτονικές χώρες που συνορεύουν με τους παραμεθόριους νομούς της χώρας, με τη γύρανση που περιγράψατε και τη δημογραφική η πτώση, π.χ. Αλβανία, Βουλγαρία, ναι, Σκόπια, ναι, Τουρκία. Εγώ τα έχω δημοσίευσει από στο βιβλίο μου, στη μελέτη που έχω κάνει. Ναι, ναι. Και έχω μια εικόνα πολύ συγκεκριμένη. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, έχω πει πάρα πολλές φορές, η Βουλγαρία αποτελεί έναν δημογραφικό προπομπό για την Ελλάδα. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει περίπου 15 με 20 χρόνια νωρίτερα από εμάς τη δημογραφική της κάθοδο. Η Βουλγαρία ήταν μια χώρα που στις αρχές της δεκαετίας του 1990 είχε περίπου πληθυσμό 9 εκατομμύρια και τώρα έχει 7. Λοιπόν, και οδεύει και αυτή σε μια δημογραφική συρρήκνωση. Mm-hmm. Άλλη εικόνα, Αλβανία, Σκόπια, Τουρκία. Η Αλβανία είναι μια χώρα που είχε μια δημογραφική έκρηξη μεταπολεμικά. Είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που μεταπολεμικά τριπλασιάστηκε. Αλλά μετά το 1990 έχει μια σημαντική μείωση ρυθμών γέννησης. Και εκτιμούμε ότι συνολικά οι αλβανικοί πληθυσμοί, δεν έχω προχειρό το συνολικό νούμερο, ναι, ναι, αλλά έχουν μπει σε μια φάση σταθερότητας πλέον, αριθμητικής. Σκόπια. Και στα Σκόπια ίδια εικόνα υπάρχει. Ίδια. Υπάρχει Τουρκία στο σύνορο με τον Εύρο. Σε άκουσα. Στην Τουρκία το σύνορο με τον Εύρο, η αντίστοιχη πλευρά. Στην Τουρκία συνολικά μπορώ να σας πω ότι ξέρουμε από στοιχεία της Turkstat ότι και από άλλες προβολές που κάνει και ο ΙΕ, ότι εκτιμάται ότι το 2050 θα φτάσει σε ένα πλαφόν κοντά στα 95 εκατομμύρια.
Η Τουρκία είχε πολύ μεγάλους ρυθμούς μεταπολεμικά, 6-7 παιδιά ανά γυναίκα, αλλά τώρα έχει φρενάρει και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται λίγο κάτω από τα 2 παιδιά. Αλλά όπως έχουμε πει και μαζί, η εικόνα αυτή είναι λίγο πλασματική. Αν πάμε στις λεπτομέρειες, θα δούμε ότι οι περιοχές που είναι στην Ανατολική Θράκη, που είναι στα παράλια μέχρι την Άγκυρα, είναι σε υπογεννητική φάση, 1,5 παιδιά ανά γυναίκα, ενώ εκεί που έχουμε έναν δημογραφικό καλπασμό είναι στις νοτιοανατολικές περιοχές με περίπου 3,5 παιδιά ανά γυναίκα, στις κουρδικές δηλαδή περιοχές. Mm-hmm. Ο φίλος ο Ρέστης λέει: καλημέρα. Έχω ένα ερώτημα. Έχει παρατηρηθεί το δημογραφικό της Κύπρου? Γιατί νομίζω ότι η Κύπρος κοντεύει το 1,5 εκατομμύριο από 350.000 που ήταν μαζί με τον τουρκοκυπριακό πληθυσμό. Στην Κύπρο όμως το αφορολόγητο για την οικογένεια με ένα τέκνο είναι 70.000 ευρώ. Τι να λέμε τώρα, λέει. Στην Κύπρο το πρόβλημα είναι άλλο, ξέρετε. Είναι ότι αυτή τη στιγμή αναλογικά προς τον πληθυσμό της κατακλείζεται πλέον από μεταναστευτικές ροές. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και μια υποκρισία. Δηλαδή, περνάνε από μια χώρα που επί της ουσίας δεν υπάρχει, η Βόρειος Κύπρος δεν αποτελεί αναγνωρισμένο κράτος, και φτάνουν σε μια ζώνη, την ελεύθερη ελληνοκυπριακή ζώνη κράτος, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλοι αυτοί ζητούν άσυλο. Στη στιγμή, δηλαδή, αν δει κανείς την εικόνα που υπάρχει στη Λευκωσία, θα δει ότι υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί μεταναστών. Ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά, καλημέρα λέει και καλή χρονιά κύριε Λαβρέτζο. Ισχύει ότι έχουν φύγει 2 εκατομμύρια Έλληνες παραγωγικής ηλικίας για την οικονομία εκτός χώρας και στην απογραφή βγάλαμε 3,5 εκατομμύρια μείωση γιατί με αυτόν τον τρόπο εντάξαμε Όχι. τους μετανάστες στον πληθυσμό? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι 2 εκατομμύρια αυτοί που έχουν φύγει. Θα ήταν υπερβολικό κάτι τέτοιο. Εκτιμάται όμως ότι είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία γι' αυτό. Είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο, που είναι ένας αριθμός ήδη πάρα πολύ μεγάλος. Γιατί αυτοί είναι άνθρωποι που κατά κανόνα έχουν σχετικά νεαρές ηλικίες, δηλαδή ενεργοί εργασιακά, και σε μεγάλο βαθμό είναι και υψηλής μόρφωσης, δηλαδή έχουν υψηλή δίκευση. Άλλος φίλος εδώ μου λέει: καλά τα στοιχεία, αλλά ο κόσμος φεύγει και ιδίως η παραγωγική ηλικία, οι νέοι, μορφωμένοι και εξειδικευμένοι, γιατί δεν υπάρχουν μισθοί, δεν υπάρχουν δικαιώματα και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Αυτό δεν είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να είναι στρατηγική επένδυση για τη χώρα? Συμφωνώ απολύτως. Γιατί εδώ είναι και η ευθύνη, αν θέλετε, του πολιτικού συστήματος, το οποίο χρεοκόπησε τη χώρα το 2009, μην το ξεχνάμε αυτό, οδήγησε μισό εκατομμύριο Έλληνες στο εξωτερικό, έκανε τους υπόλοιπους που είναι στην Ελλάδα να δυσκολεύονται να σχηματίσουν οικογένεια. Μην ξεχνάμε ότι από τη στιγμή η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες σε επίπεδο ανεργίας νέων. Δηλαδή, υπάρχει μια χώρα που δεν έχει προοπτική και η οποία βέβαια το πληρώνει με πολλούς τρόπους. Και ένας από αυτούς είναι η δημογραφική της συρρήκνωση. Βέβαια, δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο αυτό, αλλά νομίζω ότι εμείς έχουμε κάνει ό,τι χειρότερο δυνατόν για το θέμα αυτό. Και υπάρχει και μια πλήρης αδιαφορία, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία που πλέον από εδώ και μπρος βγαίνουν θα είναι συνεχώς δραματικά. Ο Σωτήρης μου λέει: καλημέρα κύριε Λαβρέτζο, νομίζω συνήθως η τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθεί να εγγράψει ως κατοίκους ανθρώπους που μένουν στις μεγάλες πόλεις, αλλά κατάγονται από την επαρχία ή ασκούν και το εκλογικό τους δικαίωμα, θα έλεγα εγώ, στην επαρχία, για λόγους που σχετίζονται με επιδοτήσεις και ευρωπαϊκά κονδύλια. Κάνω λάθος? Ναι, κοιτάξτε, σε ένα ποσοστό ισχύουν αυτές οι μικρομεταβολές, αλλά εγώ επειδή έχω και την εικόνα, σας είπα ότι οι απογραφές γίνονται με διάφορους τρόπους. Υπάρχει αυτό που λέμε νόμιμος και αυτό που λέμε μόνιμος πληθυσμός. Εάν δούμε την εικόνα που έχουμε και από τον μόνιμο πληθυσμό, δεν αλλάζει σημαντικά. Δεν αλλάζει. Και μάλιστα σε κάποιες περιοχές τα νούμερα είναι και λίγο χειρότερα από αυτά που διάβασα. Του μόνιμου πληθυσμού. Του μόνιμου και όχι του νόμιμου. Ναι. Η εικόνα είναι πολύ κοντινή. Και δεν έχει σημασία να μπούμε σε μια ακριβή παράθεση αριθμών, αρκεί να καταλάβουμε τη βασική τάση. Και η βασική τάση είναι αυτή που περιγράφησαμε σε όσα είπαμε μέχρι τώρα. Ο Γιάννης λέει: πόσες γεννήσεις αφορούν γηγενή πληθυσμό, νόμιμο πληθυσμό, και πόσες αλλοδαπούς? Θα το ρωτήσουμε, λέει, πρέπει να το φοβόμαστε κι αυτό. Δεν έχω πρόχειρα στοιχεία μπροστά μου, τα έχω δημοσιεύσει. Αυτή τη στιγμή χοντρικά μπορώ να πω ότι στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 85.000 παιδιά το χρόνο. Έχουμε πέσει κατά από τα 150.000 που γεννιόταν το 1980, για να καταλάβετε πόσο είναι η μείωση των γεννήσεων. Έχουμε κοντά στις 140.000 θανάτους, και ίσως και λίγο παραπάνω τη χρονιά που πέρασε, γιατί είχαμε μια μεγάλη αύξηση των θανάτων.
Και χοντρικά από τα στοιχεία που ανακοινώνει η Ελστάτ, γιατί μόνο εγώ αυτά μπορώ να έχω, δεν μπορώ να αντλήσω από όλες στοιχεία, περίπου το 15% των γεννήσεων που είπα προηγουμένως προέρχονται από αλλοδόπους. Ο φίλος ο Γιώργος. Εγώ έχω πει αρκετές φορές ότι θα φύγω από τη χώρα μαζί με τη σύντροφό μου, τη γυναίκα μου. Πιστεύετε, κύριε Λαβρέτζο, ότι υπάρχει λόγος να μείνουμε εδώ για να μας ζουν οι γονείς μας? Εγώ είμαι 31 και η γυναίκα μου 28. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αγωνιστούμε για αυτόν τον τόπο. Έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη χώρα που έχει πάρα πολλά προσόντα και είναι κρίμα να την αφήνουμε να μαραζώνει έτσι. Θα πρέπει να απαιτήσουμε από τις πολιτικές ηγεσίες να αναλάβουν πρωτοβουλίες ή και να τις αλλάξουμε αυτές τις ηγεσίες για να επιτευχθεί αυτό που θέλουμε. Να υπάρχει δηλαδή ένας τόπος βιώσιμος, ένας τόπος στον οποίο να αξίζει να ζεις. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να επιδιώξουμε για να επιστρέψουν όσοι γίνεται από τους Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί ξέρετε, εδώ έχουμε και το εξής παράδοξο. Ότι το πολιτικό σύστημα και τα δύο μεγάλα κόμματα μας έχουν πει, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα λύσουν το δημογραφικό με τους μετανάστες, λέει, που θα ανακουφίσουν τη δημογραφική μας υποχώρηση. Δεν κάναμε τίποτα 30 χρόνια και τελικά να αποβρήκαμε τη λύση. Αλλά εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται ακριβώς για νόμιμους μετανάστες, πρόκειται για τους μετανάστες, τους παράνομους που μας διοχετεύει εδώ η Τουρκία και μας εγκλωβίζει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τους οποίους εκ των υστέρων νομιμοποιεί το ελληνικό κράτος. Όπα. Καλά το είπατε εσείς. Μας τους στέλνουν, εγώ δεν λέω νόμιμοι ή παράνομοι, μας τους στέλνει η Τουρκία. Κάθε άνθρωπος είναι οντότητα. Αλλά μας τους στέλνει η Τουρκία, εγκλωβίζονται εδώ με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψεις να σας πω, μια χαρά τα παίρνουν τα μπικικίνια οι κυβερνήσεις μας. Δηλαδή δεν είναι αμέτοχες της ιστορίας αυτής. Τα λεφτά τα πολλά τα παίρνουν οι Τούρκοι. Στους Τούρκους ουσιαστικά καταβάλει λίτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, συγγνώμη, τα hot spot που γίνονται. Τα hot spot είναι που γίνονται πόλεις τώρα. Οι που δημιουργούνται είναι κάποια λεφτά, είναι περίπου 350 εκατομμύρια. Και πάνε με το κεφάλι. Πάνε με το κεφάλι. Με συγχωρείτε, δεν τα λέτε. Δεν διαφωνώ ότι υπάρχει, αλλά πάντως τα πολλά λεφτά τα παίρνει η Τουρκία. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Λαβρέτζο, από αυτά που λέτε. Δεν αρκεί λοιπόν τα κόμματα να βάλουν στην ατζέντα το δημογραφικό, δηλαδή να το πούνε ως λόγος ένα δεκάρικο ότι έχουμε έναν δεκάρικο, ότι έχουμε πρόβλημα δημογραφικό, ούτε αρκεί να μας πούν τη λογική την επιδοματική. Εδώ χρειάζεται η ίδια η χώρα να έχει ανάταξη. Το να πεις επιδοτώ, εντάξει, θα τραβήξω σε ένα βαθμό, πάλι όμως σαν να είμαστε στον πίθο των Δαναΐδων. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Η ίδια η χώρα χρειάζεται ανάταξη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, χρειάζονται βαθιές τομές. Το δημογραφικό είναι ένα υπαρξιακό πρόβλημα και ως υπαρξιακό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα με πολλές ρίζες και πολλές πτυχές. Όταν μιλάμε για κατάρρευση της περιφέρειας, για παράδειγμα, θα έπρεπε να είχαν κάνει έναν σχεδιασμό περιφερειακής ανάπτυξης, να έχουν επιλέξει συγκεκριμένες πόλεις, για παράδειγμα στον Εύρο, την Ορεστιάδα, το Διδημότικο, που θα γίνουν κέντρα συγκέντρωσης των γύρω περιοχών και συγκράτησης του πληθυσμού. Να αναπτύξουν προϊόντα αναγνωρίσιμα διεθνώς, είτε μέσω επώνυμης ετικέτας, γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, είτε μέσω του αγροτοτουρισμού, των πρότυπων οικισμών, ακόμα και ιατρικός τουρισμός, να δημιουργήσουν κίνητρα δηλαδή, να έρθουν στην ωραία φύση και στο καλό κλίμα της Ελλάδας, Ευρωπαίοι συνταξιούχοι που θα μπορούσαν να έχουν περιθάλψη στα περιφερειακά νοσοκομεία. Είναι αρκετά καλά τα περιφερειακά νοσοκομεία, όπως για παράδειγμα της Αλεξανδρούπολης. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν λύσεις. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία διάθεση να οδηγηθεί η χώρα σε ένα ξέφωτο, σε μια ανάταση, όπως λέτε. Και εδώ φοβάμαι ότι είναι και το κέντρο του πολιτικού προβλήματος της χώρας. Ότι το πολιτικό σύστημα φοβάται μια κοινωνία που θα αντιμετωπίσει δυναμικά τις προκλήσεις της. Γιατί μια τέτοια κοινωνία δεν θα δεχτεί άλλο αυτές τις πολιτικές ηγεσίες. Ο φίλος ο Λεωνίδας λέει, κύριε Λαβρέτζο, μήπως υπάρχουν στοιχεία ή έχετε εσείς στοιχεία για τους Έλληνες του εξωτερικού, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, αλλαχού, ποιες περιοχές για παράδειγμα είχαν αύξηση σε αυξήσεις στις αφίξεις Ελλήνων μεταναστών? Όχι, δεν έχω τέτοια πρόχειρα στοιχεία και δεν δημοσιεύονται πολλά τέτοια στοιχεία, να ξέρετε. Δηλαδή δεν θα βρει κανείς εύκολα τέτοια στοιχεία. Το γεγονός ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας, όπως το Ηράκλειο για παράδειγμα, που εμφανίζουν μια διαφορετική εικόνα, σας λέει κάτι? Ναι, μου λέει ότι η Κρήτη έχει μια ζωτικότητα που εδράζεται σε πολλά θέματα, δηλαδή και οικονομική ζωτικότητα έχει η Κρήτη,
Αλλά νομίζω οι κριτικοί αγαπούν τον τόπο τους, είναι δεμένοι και με τη φύση τους, έχουν ένα άλλο πρότυπο ζωής και είναι πιο κοντά και στο θέμα της οικογένειας. Αυτά είναι πράγματα που θα έπρεπε να τα έχουν μελετήσει ομάδες ειδικών επιστημόνων. Αυτή να είναι μια δουλειά που θα έπρεπε να έχει κάνει ένα υφυπουργείο δημογραφικής πολιτικής, να δουν δηλαδή κάποιες περιοχές, γιατί υπάρχουν κάποιες περιοχές της χώρας, όπως χαρακτηριστική περιοχή είναι η Κρήτη, που εμφανίζουν μια δημογραφική ζωτικότητα. Τι διαφορετικό λοιπόν υπάρχει σε αυτές τις περιοχές και πώς θα έπρεπε αυτό το μοντέλο να προωθηθεί στη Βόρειο Ελλάδα που μαραζώνει. Μια και λέτε Βόρειο Ελλάδα, έρχεται ένα μήνυμα από τη Φλόρινα, από το φίλο το Δημήτρη. Σε όσον αφορά λέει, τη φυγή στο εξωτερικό, κύριε Λαβρετζό, εγώ είμαι 33 χρονών και συνειδητά διάλεξα να μην σπουδάσω και έγινα επαγγελματίας οδηγός. Τα παιδιά μου όμως, γιατί να μην φύγουν, και πώς θα τα σπουδάσω εγώ και η γυναίκα μου με δύο βασικούς μισθούς, μισθούς πείνας? Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Εγώ δεν μπορώ να δώσω συμβουλές σε κανέναν πώς να κινηθεί, και πάνω απ' όλα, ξέρετε, πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν ορίζοντες. Και όσο και αν μας στεναχωρεί, πρέπει να τους αναζητούν, έστω και ίσως καμιά φορά και σε ξένους τόπους. Όμως είναι πραγματικά πολύ θλιβερό επί δεκαετίες σε αυτή τη χώρα να μην έχουμε οικοδομήσει μια πολιτικά ορθολογική κοινωνία που να λειτουργεί με αξιοκρατία, που να μπορεί να αναπτύσσεται, να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα αυτού του τόπου και να βρίσκεται σε άνθηση. Αντιθέτως, έχουμε δημιουργήσει μια χώρα, όχι εμείς, το πολιτικό σύστημα που ψηφίζουν οι Έλληνες, το οποίο έχει υπερχρεώσει τη χώρα, την έχει υποθηκεύσει, αδιαφορεί στη δημογραφική της κατάρρευση, αναζητά συνθηκολογήσεις μέσω κάποιας χάγης με την Τουρκία και περιμένει ότι το δημογραφικό θα του το λύσουν αφροασιατικοί πληθυσμοί που καταφθάνουν εδώ και δεν τους στέλνουν οι Ευρωπαίοι. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι σαφές αυτό που είπατε, κλείνοντας, και να το επαναλάβετε παρακαλώ πολύ, γιατί έχει αξία, δεν συζητάτε μόνο επί χάρτου, λέτε μερικά πράγματα πρακτικά. Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί ξυπνάνε οι πολιτικές ηγεσίες και αντιλαμβάνονται το στρατηγικό αδιέξοδο, ακόμη και έτσι έχετε πει, για να έχεις αναστροφή στο δημογραφικό, όπου εδώ κλειδί των γεννήσεων είναι η γυναίκα, δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία. Και η Βουλγαρία γι' αυτό την έχετε χαρακτηρίσει καθρέφτη του άμεσου μέλλοντός μας. Ακριβώς. Θέλετε να μας το πείτε λίγο αυτό, γιατί είναι κρίσιμος ο δείκτης σε σχέση με τη γυναίκα? Εννοείται την ανάλυση της εγωνιμότητας αυτό. Ναι. Έχουμε πει, έχω παρουσιάσει και δημόσια και στη συνεκπομπή που είχαμε κάνει, ότι η Ελλάδα βρίσκεται μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80 σε έναν αριθμό παιδιών ανά γυναίκα που είναι περίπου στο 1,3-1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Το επιθυμητό είναι για την ακρίβεια 2,1. Σε αυτό το όριο θεωρητικά λέμε ότι μπορεί ο πληθυσμός να συντηρηθεί. Εμείς είμαστε λοιπόν σε ένα υπογεννητικό πλαίσιο για περισσότερο από 3 δεκαετίες. Τι σημαίνει πρακτικά όταν λέμε μια γυναίκα κάνει 1,3 παιδιά? Σημαίνει ότι 100 γυναίκες θα γεννήσουν 130 παιδιά. Εκ των οποίων οι μισές θα είναι κόρες. Θα είναι δηλαδή οι 65. Mm-hmm. Άρα από μια γενιά γυναικών, 100 γυναικών σήμερα, θα έρθει μια νέα γενιά 65 γυναικών. Που αν και αυτή συνεχίσει να γεννάει με χαμηλούς ρυθμούς, η επόμενη γενιά θα είναι ακόμα πιο μικρή. Και βλέπετε λοιπόν πώς μπαίνουμε σε αυτή την αλυσιδωτή διαδικασία, στα μαθηματικά το λέμε παγωγική διαδικασία, της συνεχούς μείωσης του ελληνικού πληθυσμού που συνεπάγεται και συνεχή γύρανσή του. Άρα η αναστροφή του δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία. Παίρνω μέτρα, χαρά στρατηγική και αύριο το πρωί αλλάζουν τους δείκτες. Αυτό εννοείται, έτσι? Και χρειάζεται, ξέρετε, και μια εκστρατεία και σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης και με διαφημιστικά σποτάκια να επαναφέρουμε λίγο το παραδοσιακό αξιακό πλαίσιο και να μάθουμε ίσως λίγο τους ανθρώπους ότι ωραία είναι η ζωή ανέμελη και η ατομική, αλλά η πραγματικά ωραία ζωή είναι η ζωή που έχεις ευθύνες και ανθρώπους να μεγαλώσεις και να αναθρέψεις. Πρέπει δηλαδή να ξανανακαλύψουμε λίγο την οικογένεια. Και αν θέλετε να σας το θέσω σε μια ωφελημιστική βάση, αν δεν μπορούμε να το δούμε με αυτόν τον τρόπο, αν θέλουν οι σημερινοί Έλληνες να έχουν συντάξεις, πρέπει να κάνουν παιδιά. Ναι, είναι και αυτό μια παράμετρος. Ο δείκτης 10 εργαζόμενοι για 7 συνταξιούχους που είπατε είναι ανατριχιαστικό. Δηλαδή... Είναι ανατριχιαστικό. Είναι στοιχεία που θα τα δημοσιεύσω προσεχώς. Είναι στοιχεία του ΟΗΕ. Και μια και μιλάμε για μέτρα και μιλάμε για περιφέρεια, εγώ θα σας πω για να δείτε ότι υπάρχουν άμεσες λύσεις. Επί 10 χρόνια γράφω ότι πρέπει στις παραμεθόριους νομούς να μειώσουν το ΦΠΑ και τη φορολογία. Δεν θα χάσουν λεφτά. Τα λεφτά τα έχουν ήδη χαμένα.
κάθε Σαββατοκύριακο στην Ορεστιάδα περνάνε απέναντι στην Ανδριανούπολη για να ψωνίσουν. Σε πολύ φθηνές τιμές. Στη Βουλγαρία. Μην τρέπεστε. Στη Βουλγαρία. Μάλιστα. Λοιπόν, να μειώσουν το ΦΠΑ στα καύσιμα στους παραμεθόριους νομούς, να μειώσουν το έμφυα, δεν θα χάσει το ελληνικό κράτος. Και να μειώσουν και τη φορολογία των επιχειρήσεων. Να δώσουν δηλαδή κίνητρα να μεταφερθούν ελληνικές επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή κατά χιλιάδες βρίσκονται στη Βουλγαρία. Κύριε Λαβρέτζο, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι για αυτή την εικόνα που δεν είναι ευχάριστη. Είναι προφανές. Το θέμα είναι ότι καλό είναι να το επαναλαμβάνουμε και με περισσότερα στοιχεία, εφόσον σας προκύψουν κι άλλα και αυτά που ακούσατε από τους ακροατές, με μεγάλη χαρά. Εγώ θα προαναγγείλω ότι περιμένω να δώσω στοιχεία για τα ακριτικά και ιδίως στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Εκεί υπάρχει μια άλλη μεγάλη αχίλιος που τρένα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον και η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα.